Το βλέπω τώρα, τον αφήνω μπροστά στο δωτό. Αρφαλιά και φέρω, ο Γιώργος πάει μέσα από το τότε σταυρώνει. Άντε μην δεν έχει τίποτα. Ο Γιώργος πολλές φορές για να κρύψει την παρέμβασή του, έλεγε, α, δεν είναι τίποτα αυτό. Θα περάσει, λάθος κάνουν τα μηχανήματα. Ενώ αυτός από πίσω δούλευε δηλαδή το κομποσκή και την προσοχή για να μπορέσει να κρύψει την αρετή, την παρέμβασή του. Και έτυχα κι άλλους που όταν τους ρωτούσαμε στον Μεξικάνο ή τον ξένο Ιαπωνέζο, αν κατάλαβε, για τους φίλοι κάποιος δεν έβαζε κάτι. Μερικές φορές έβαζε κάποιον να μεταφράσει, αλλά κάποιες φορές μιλούσε τη γλώσσα αυτή που είναι τα ελληνικά, τα απλά. Και όταν τόσο που το ξένο έλεγε, λέει, μιλάει τη γλώσσα μου. Τη γλώσσα, τα Μεξικάνικα, τα Ιαπωνέζικα, τα απλά. Ο Πατριάρχης, ο Νίν που είναι στη Ρωσία, ο Κύριλλος, όταν γνώρισε τον πατήρ που ήσουν νεαρός, τότε αρχήματα. Όταν βρέθηκα με τον γέρο, κάναμε μια συζήτηση μας. Μου τα λέει ο πρόξενος της Ρωσίας, μου ανέφερε αυτή την εμπειρία. Και αφού μιλήσα μια ώρα μετά, αυτός κατάλαβε. Εγώ δεν μιλάω ρωσικά. Ο γέρος λέει, γιατί το πώς γίνεται αυτό δηλαδή, εγώ να μιλάω τη δικιά μου γλώσσα, εσείς να απαντάτε στα ελληνικά και να καταλάβετε ότι φαινόμαστε εκεί. Λέει, αυτή είναι η γλώσσα του μέλλοντος, μην τα ψάξεις αυτά. Ήταν πάρα πολύ αστείος. Τα αστεία δηλαδή, πάρα πολύ χιούμορ. Είχε ο χιούμορ, είχε ένα βλέμμα που περνούσε μέσα, σε έκαμε μια εκεί πέρα θυμογραφία, θυμοσκόπηση, υπερφυσική δύναμη, νύμη, φοβερή πύλη. Μετά από 20 χρόνια θα θυμόταν το όνομά σου, το παρελθόν του αυτού. Είχε πολύ έμφυτα χαρίσματα. Από το μεγαλύτερο χάρισμα ήταν η αγάπη του, από την αγάπη του Γιώργας. Ο Άγιος Μάξιμος ο Βολονητής αναφέρει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν δίνει το χάρισμα σε ένα νου, αν δεν είναι προετοιμασμένος ο νους κατάλληλος για να δεχτεί δηλαδή, τη σοφία. Δηλαδή τη σοφία, αν ο νους δεν είναι κατάλληλος, δεν μπορείς ένα πούτσο χωρίς να έχεις προϋποθέσεις να δώσει σοφία και να φωτισμένες απαντήσεις. Ή δεν είναι το χάρισμα το ιαματικό, αν δεν έχει φυσικό χάρισμα τη φιλανθρωπία ο άνθρωπος. Είχε και χαρίσματα φυσικά, για τα οποία αυτά ενεργοποιήθηκαν και μπλουτίστηκαν με την άσκηση που έκανε. Ο πατήρ Πορφύριος έλεγε ο Γόλι, τάξε ότι τα χαρίσματα από την αρχή από νεαρή ηλικία, χωρίς σκόπο. Ο πατήρ Πορφύριος έκανε αγώνα, σκύτεψε νηστείες, αγρυπνίες και δόθηκαν τα χαρίσματα σαν επισφράγες και σαν ανταμείβη για τον κόπο. Είναι μεγάλος Άγιος. Ο πατέρας, οικουμενικός παγκόσμιος. Έρχονται ξένοι στο Εκκλησάκι, στο κεντρικό Εκκλησάκι, δηλαδή, για την Τριανία. Μας έδειξε εικόνα του, έχει κατακτήσει πάρα πολλές φορές εικόνα του. Προτού να γίνει Άγιος. Και την είχαμε μυστικά, γιατί δεν το λέγαμε στους ανθρώπους. Ήρθαν οι πατέρες από το Βατοπέδι, όλοι την είδαν ότι ήταν φρέσκα τα δάκρυα. Λέει, γιατί η τραγή μου, εσείς τα βλέπετε, λόγω φύλακα δεν είναι μπροστά σε μένα, σαν ανθρώπους ανήμπορους. Πήγαινε να προσκυνήσουν και να. Και την είχα στο Βατοπέδι. Και όλοι οι πατέρες είπαν ότι κάτι θέλει να μας πει. Πονάει για την κατάσταση. Του τόπου μας, τις πατρίδες μας και με αυτόν τον τρόπο εκδηλώνει την αγωνία του. Ένας όταν κλαίει δεν κλαίει από σπάνια από χαρά. Κλαίει γιατί λυπάται, πονάει. Γι' αυτό έλεγε τώρα κατάλαβα τι τραβούσαν οι προφήτες. Έβλεπαν το τι έρχεται και πονούσε η καρδιά τους. Πονούσε. Εγώ λέει μέχρι το 1970 είχα έρωτα λέμε το Θεό, αγάπη. Υπερβολική. Μετά το 1970 αυτή η αγάπη πήγε στους ανθρώπους. Πονούσα πάρα πολύ τους ανθρώπους, τους λυπόμουν δηλαδή. Και εγώ όταν αυτή καθόμουν σαν να μπαίνω αυτά τα τσιγκιάκια όταν ερχόταν ένας πονεμένος και δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις το πρόβλημα του ξένου, να το κάνεις δικό σου, να το πονέσεις, να πάρεις τον καρκίνο που πάρει, να το κάνεις δικό σου, μισό, ένα τέταρτο, έχει κάποια αυτά ωραία που έπαιρνε τις αρρώστιες και λέει εγώ θα σε πάρω το μισό εσύ, το άλλο μισό θα τα δέξει. Δεν μπορείς να πιστεύεις τους ανθρώπους έτσι, της αγάπης και της του φιλότιμη, ήταν ο Άγιος των καλών λογισμών. Δηλαδή όλα με καλό λογισμό να τα πούμε. Είναι τα ένα δώρο του Θεού στον κόσμο, στην ανθρωπότητα και σε εμάς τους Έλληνες. Όσοι με γνωρίζετε, δίνω μία φορά την ευλογία. Εσείς που δεν θα με γνωρίζετε, δύο φορές θα σας ευλογώ. Γι'
Για να μην είναι στεναχωρημένοι αυτοί που θα πούν μετά, δεν το γνωρίσαμε και αυτό εσύ τυχεροί που το. Λέει δύο φορές, να ξέρεις. Έτσι μας είπε. Δηλαδή για να μην στεναχωρημένοι άνθρωποι που λένε έχει τόσο ο Θεός που μπορεί ο άλλος να ζει πιο πνευματικά και να τον είναι πιο κοντά ο άλλος αυτό. Και εμείς να χανταποθούμε γιατί ψηλαφίσαμε, αγγίξαμε και δεν κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Κάτι να αφήσουμε και λένε κάποια φορά. Σίγουρα φαντάζομαι ότι θα είναι πολλά ερωτηματικά και πρέπει κάποιος. Τον κύριο Χαράλαμπο θέλω να ρωτήσω. Στην εμπειρία του κύριου Χαράλαμπο, μας είπε το βράδυ της αρρυθμίας. Έτσι. Πάντως. Είναι κύριος Πάντως. Εγώ νιώθω άπολα που όταν μιλάω σε πολύ κόσμο. Συνήθως μιλάω με άνθρωπο. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω το δεσπότη σας, το ιερατείο σας, που μας κάλεσε και χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, ο Άγιος Παΐσιος είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα κατά τη δική μου άποψη αυτό το νόμο. Αυτό θα το δείξει κιόλας ο χρόνος. Εγώ κάνω μια, ας πούμε, επισφαλή στο χρόνο μέσα και λέω ότι μετά από αυτά τα γεγονότα που θα έρθουν και που έρχονται και που τα όλα τα έχει πει αυτός στη συζητήση μας. Θέλω να πω τώρα δύο πράγματα για το θάμα. Εγώ δεν θέλω να σας κουράσω. Ο Ανέστης κάλυψε όλο το πάλι. Το Ιαματικό, το... Όποιος πήγαινε εκεί, έφευγε χαρούμενος. Έφευγε αλλαγμένος από. Τι είναι το θάμα? Το θαύμα υπερβαίνει τη λογική του ανθρώπου. Και μόνο με την πίστη μπορούμε να το εξηγήσουμε. Λοιπόν, όταν δηλαδή ένας είναι βαριά από τέσσερα αρρώστια και του βλέπεις ότι μετράει μέρες. Έτσι. Και του πήγαινα εγώ τα ονόματα. Και τώρα πηγαίνω στα Άγιον Όρος που πήγαινα πολλές φορές. Και την ώρα που έλεγε ότι γίνεται καλά, ο άνθρωπος γινόταν καλά. Ούτε η επιστήμη μπορεί να δώσει κάποια διαπίστωση ότι γίνεται αυτό. Μένουμε όλοι έφτανε. Αυτό ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Θέλω να πω τώρα την αγάπη που έχουν οι Άγιοι στην ίδια την κτήση. Πόσο περισσότερο όταν αγαπάνε τα δρόμα αυτά τα άγρια ή την ίδια την κτήση, πόσο περισσότερο αγαπάνε τους ανθρώπους εμάς. Αγαπούσαν τους ανθρώπους. Ο Άγιος που σε αυτού τους άλλους είχε μια αρκούδα. Αυτός είχε πολλά στην πορεία του. Πολλά, μέχρι και οχιά. Αυτό περίπτωση για τη σοσιά. Αλλά και άλλοι, όχι ο Μέγας Μακάριος παράδειγμα λένε ότι του πήγε μια λίγκαινα το τυφλό λυκάκι της. Το έριξε στα πόδια του, πήρε αυτό στη λάση και το έκανε καλά. Αυτή για να τον ευχαριστήσει πήρε τον έφερε μια βροδιά. Και του λέει τώρα το Άγιο, λέει ο Άγιος, δεν την παίρνουν, μήπως την έκλειψε από κανένα από πάρει. Όχι, αυτή του βάζει μετάλλια και ότι δεν την έκλειψε, ο Άγιος έξερε ότι δεν την. Και λένε ότι αυτή την βροδιά μετά η Αγία Μελάνια την αυτή που είχε έρθει, την είχε δωρήσει ο Άγιος. Όλοι οι Άγιοι αγαπάνε την πτήση. Αυτή την πτήση εμείς με τις ατομικές βόμβες, με τα φυτοφάρμακα με τις αυτές, την έχουν καταστρέψει. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε. Όχι ότι. Και επόμενο είναι να μας επιδικεί την πρώτη. Γι' αυτό και οι αρρώστιοι πληθύνουν και είναι πολύ δύσκολο, πώς το λέει, είναι πολύ δύσκολη η κρίση. Μετά βλέπουμε ένα κύμα αποστασία στον κόσμο. Μια μεγάλη αποστασία. Ψηφίζονται νόμοι οι οποίοι είναι τελείως αντιχριστιανικοί. Σε παγκόσμια επίπεδο, στα άλλα κράτη. Εδώ με μια άθεα κυβέρνηση μας περάσανε αυτόν τον νόμο. Στα άλλα κράτη, ο αμέσως επόμενος νόμος είναι. Πώς τη λένε, ας πούμε. Θα ψηφίσαν νόμους για την κοινοβασία. Να μην είναι δηλαδή. Αυτό σήμερα είναι έγκλημα. Είναι αυτό. Ψηφίσαν νόμους στη Γερμανία, κάτω από εκεί, όπως λέει, στην Γαλλία πιο μπροστά. Θα έρθει και εδώ. Επόμενο, είναι παγκόσμια αποστασία. Όταν τον ρωτούσαν τον Γιώργο, τον Άγιο Παΐσιο, έλεγε εκείνο τον Γιώργο, δεν πιάσαμε πάπλο. Όταν πατώσουμε πραγματικά, θα ξεζανέσει,
Εσύ τα είπες όλα, γιατί με κάλυψε όλο το πάλμα των χαρισμάτων του Αγίου Παρισίου. Θα πω μερικά θαύματα που είδα. Ένα είναι το 70 τόσο που το γνώρισα, το 72, και για να μην κρυφίσω, που είχα φοβερούς φόνους στο κεφάλι. Ο πατέρας μου με πήγε στην κεφάλι, τίποτα δεν έγινε μου καλά και έγινα καλά. Αυτό το θαύμα το έχουμε γράψει σε ένα βιβλίο. Λοιπόν, ήταν μια μέρα, δεν θυμάμαι, Τετάρτη και Παρασκευή. Ήταν τότε στη Σταυρολιτίδα, είχε ένα κελί που λεγόταν του Τιμίου Σταυρού. Εκεί έμενε κάποιος Άγιος, ένα από τους Ρώσους που είχε. Και αυτός τον γεροκόμισε στο τέλος. Ο Άγιος Παρισίου. Και πηγαίναμε εκεί και τον βρίσκαμε. Έκλαιγαμε άσκηση και κατέβαμε το Σαββατοκύριακο στο μοναστήρι του Σταυρονικού. Και μια μέρα που ζεπέφτει, τα θυμάμαι, σηκώθηκα πήγα. Πήγα να τον βρω εκεί. Γιατί πήγαν τακτικά στο Άγιο Μόρο. Με τότε και το κερκοβόντα και όλα σε μάνα μου που γύρω και καλό γύρω. Και ο Άγιος Έλλης είναι που τον πρόκειται να γυρίσει τα λόγια. Τέλος πάντων πήγα, έβγαινα, θυμάμαι. Αυτό το κελί έχει κάτι σκαλοπάτι και πας κάπου. Ανοίγω την πόρτα και ξαφνικά τι να δω, βλέπω μια οφιά με ένα κεράκι. Και ροσφόρα. Μόλις είδε την οφιά, πάω να πιάσω ένα ξύλο, τη σκοτώνω. Έρχεται αυτός από μέσα, όχι, μην κάνεις. Μου λέω, εγώ ειδικότητα σε αυτά τα πίδια, τα σκοτώνω. Με λέει αυτός, τι κάνει. Τι ξέρεις τι κάνει, μου λέει. Λέει την οχιά από τώρα. Ο Παύλος είναι δικό του. Τρεις φορές. Ο Παύλος είναι δικό του. Ο Παύλος είναι δικό του. Ο Παύλος είναι δικό του. Η οχιά βάλει τον λέει τρεις μετάλλες. Αλλά έτσι όπως μίλαγε, έλεγε κάποια άλλα σπουδέντες που δεν τις έπιανα εγώ. Με βάζει η οχιά τρεις μετάλλες, είχε γίνει όπως είναι τα αρνιά. Και τραβήθηκε στη γωνία. Η οχιά σφυρίζοντας έτσι γλυκά, σαν να ιδέα είναι. Το ίδιο πράγμα διάβασα και από ένα συγγραφέα του Σκαμπαδόρη, λέγεται Θεσσαλονικό. Αυτή ήταν ανεβή πάνω στο αυτό, πάνω στον Άθωνα και κατέβηκαν μετά και πήγαν στον Άγιο Παΐσιο. Πήγαν, τι βλέπει τώρα, είναι τρίτη μέρα της μεγάλης 40 μαζί. Καθαρά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι Τετάρτη. Ο γέροντας πήρε το καμινέτο, βγάζει γάλα, βάζει ένα αυτό εκεί μέσα, ένα πύλινο αυτό και βράζει γάλα. Πέσα πάνω, εμείς δεν θέλουμε γάλα. Οι δύο ήταν ιδίως σκληροπυρηνικοί, ας πούμε. Εμείς νηστεύουμε, εμείς κάνουμε, εμείς ανεβήκαμε πάνω στο. Αυτός όχι. Ούτε μας μιλάει ο Σκαμπαδόνης αυτός συγγραφέα. Παίρνει και πέντε πύληνα αυτά, έξι πως ένα, τα έβαλε εκεί, πήρε το γάλα, τα έβαλε στα πύληνα αυτά. Αυτοί περιμένουν τώρα, δεν τους λέει να πάνε από το γάλα. Έβαλε στάβρο στα χέρια και εγώ και το βάλε τον γέρο μέσα. Είπε κάποιες κουβέντες, να καταλαβήθηκες και σφίριξε λίγα. Βλέπουν τώρα μια οχιά μαζί με πέντε φιδάκια. Περνάει από δίπλα του, από την κοκκάλωσα, από την παθαγό. Εκεί την ώρα πήγα κατευθείαν στον γάλα και πήρε τον γάλα. Φτάσαμε να προσπαθούν να βάλουν και λογισμό ότι ο γέροντας δείχνει μεγάλη βάθος, έδινε γάλα. Το είχα συζητήσει αυτό το πράγμα. Είχε δυο πέρδικες στο Σινά. Αυτά τα ζώα μας έχουν σαν βασιλιάδες, έλεγε. Επειδή δεν έχουν αυτοί παράδεισους και γεννιούνται και πεθαίνουν καημένα. Και είχε δυο πέρδικες και μια φορά τους πήγαινε φαγητό και τρώγανε. Μια φορά αρρώστηκε, δεν πήγε. Αυτά δεν βάλανε το φαγητό. Τον περίμεναν την άλλη μέρα, τον περίμεναν την άλλη μέρα που συνήθηκε και πήγε
Μόλι το είδα, άνοιξα καρέκλα γιατί όταν έκανε καλυστά εκεί πέρα, σταυρό και τέτοια είχε να κάνει, καθίσανε πάνω στου ώμου και μετά φάγανε. Το ίδιο πράγμα και κάνει οι αρκούδε που έλεγε. Το 1977 επιγόμουν να πάω στα Αγιονόρα. Έπαιρνα ονόματα Ρώσια και τώρα το κάνω. Πηγαίνω σε κάποιον. Λοιπόν, τότε παίρνω από το διαμονητήριο τη Καριέρα. Ήταν ο Μωυσής ένας πόντιος και εγώ ήμουν, είμαι πόντιος και λέει περίπου. Μόλις πήγαινε η ταυτότητα μου και από εκεί πέραν το διαμονητήριο. Αμέσως με βγαίνει αυτό, είχα το μέσο, το έπαιρνα γρήγορα για να πάω. Λέω μήπως έφυγε ο γέροντας γιατί θα πήγαινε στην Μεγάλιος, θα πήγαινε στην Αυστραλία. Και πήγαινε στην Αυστραλία από τον καιρό και ο μόνος που μίλησε τότε για το μακεδονικό που είχαν πάει εκεί στη Ζηλιό ήταν ο Άγιος Πέτρος. Λοιπόν, τώρα τρέχοντας εγώ με την αυτή, θα πάω στο μοναστήρι. Αν έχετε πάει στο Άγιο Μόνος οι άντρες βέβαια, είναι ο δρόμος που πάει για την Ιβύρο. Και ο άλλος δρόμος που πάει για την Σαυρονικό, όταν πήγε για την Σαυρονική. Εκεί είχε ένα προσκυνητά. Πήγα από εκεί, βλέπω ένα γεροντάκι, ανάβει την καρδία. Πάω ας πούμε, εγώ το βάζω μετά, να του πάρω το χέρι, αυτός τραβάει το χέρι μου, λέει, έλα, σήλε την Παναγίτσα, εσύ μια εγκορίτσα την Παναγίτσα, πιλάω την Παναγίτσα. Πιάνω τώρα μια ομιλία, στον δρόμο και μου λέει αυτός, λέει τι είναι αυτό το πράγμα, λέει με τα φίδια και με τα αυτά, χωρίς να το μιλήσω. Τι είναι αυτό, εγώ τα φίδια μου λέει να πω εγώ, έτσι ακριβώς. Και τι είναι τα φίδια, τα φίδια είναι μένουν 3-4 μήνες, λέει, νεκρωμένα λέει στη γη. Θα έρθουν, ας πούμε, θα έρθει ο καλός καιρός, θα ξανανεκρωθούν, θα έχω και το αυτό της αναπαραγωγής και εμείς πάμε τα σκοτώνουμε, μου λέει. Δεν το βάλω. Πηγαίνω μαζί προς τη Σταυρονική, θα πάει και αυτός προς τη Σταυρονική, θα στον δρόμο, πιάνουμε συζήτηση. Εκεί την ώρα συνέβη ένα μεγάλο δυστύχημα. Ένα λεωφορείο. Ξαφνικά το βλέπω ταράσι. Εκεί το φωτεινό το πρόσωπο που είχε αυτό το γεροντάκι, μου λέει, άσε λέει αυτή η Ελλάδα. Εκεί του καιρό γινόταν πολλά δυστυχήματα γιατί δεν είχαν αυτού του δρόμου. 9 άτομα είχαν σκοτωθεί και αυτά. Πόλεμος θα γινόταν, λέει, η Ελλάδα έτσι δεν θα χανόταν. Και δεν είναι ο ίδιος. Συζητάγαμε, μόλις έφτασαμε 15 μέτρα από τον μοναστή, μου λέει, κοιτάω, μέχρι εκεί τη στιγμή, ο γέροντας παίζει. Το παίρνω, λέει, γέροντα εσύ. Ο Θεός μέχρι εκεί τη στιγμή με το είχε καλυμμένο, δεν το είπε. Λέω, λέει, τι χαμογελάει. Εν τω μεταξύ και οι άλλοι καλόγυροι είχαν έρθει, είναι όπως πας εκεί, είναι κατευθείαν πας στο Αρχονταρίκι. Λέει, του λέω, μου λες για τα φίδια, αλλά τη λογιά την ξέχασες, του λέω. Ας την εκείνη, μου λέει, ξέχασες, ξέχασες. Είναι συνέχεια δηλαδή αυτό με την λογιά. Θα πω και ένα θαύμα που έκανε σε ένα μοκολάκι. Αυτό το θαύμα που είδα, με ταρακούνησε πολύ, γιατί ήταν ένας πολύ όμορφος από την Αθήνα, καθηγητής και παντρεύτηκε μια εγγονή ενός εφοπλιστού. Ωραίος, ωραία, έπρεπε να κάνουν ένα καλό παιδί. Δυστυχώς όμως, το παιδί τους έγινε μοκολάκι. Η κοπέλα ήταν πολύ μέσα στην εκκλησία. Αυτός έβριζε το ιερατείο, έβριζε την εκκλησία, ήταν έξω από την εκκλησία. Λοιπόν, η κοπέλα του, με τις νηστείες, με τα αυτά, προσπαθούσε να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού και να γίνει καλά το παιδί της, να μην είναι μόνο. Όμως, να που είχε αδυνατήσει, έτσι όπως με έλεγε, έλεγε την ιστορία αυτό και είχε ολόκληρο το σκέφτ και έλεγε, ήταν πάρα πολύ όμορφο ζευγάρι. Η γυναίκα του όμως που ήταν πολύ πιστή, έκανε μεγάλες, ας πούμε, νηστείες, αγρυπνίες, τον αυτάρο για να γίνει το παιδί τους καλά. Όμως το παιδί δεν γινόταν καλά και αυτό γινόταν χειρότερο.
ήταν μεγάλη Παρασκευή και αυτή νίστευε. Νίστευε και λέει αυτός, είχε σαλάμι, είχε το καιρό θυμάμαι, είναι το 70. Λοιπόν, είχε ένα κομμάτι σαλάμι και λέει πάρε πάρε, δεν φτάνει που έχω χάσει το παιδί, θα χάσω και σένα λέει, θα πεθάνεις έτσι όπως έγινε. Πήρε και αυτή, κατ' οικονομία θέλω, πήρε σαλάμι, το έπαιρε. Και τι ακούει, το παιδί δεν μιλάει, δεν μιλάει καθόλου. Ακούει μια φωνή αγριεμένη να βγάζει μέσα από το στόμα το παιδί και να λέει το μέσα από το. Είδες, μεγάλη Παρασκευή, σε έκανε και έφαγες κρέας. Αυτό μόλις τ' άκουσε αυτός, πήρε 180 μυρών στροφή. Άρα η Εκκλησία είναι σωστή, άρα η Άγια είναι σωστή, άρα η Ρίση είναι σωστή. Ένιωθε και κάποια ενοχή, ότι επειδή δεν ήταν μέσα στην Εκκλησία, ο Θεός τον έδωσε, ας πούμε, αυτό. Τέλος πάντων, μέθηκε πού πήγε. Ξεκίνησε από την Πελοπόννησο, το μοναστήρι και αυτά, Παναγία Μαρβή, ξεκίνησε τα άλλα μοναστήρια της Ρώμης. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη, είχε ένα φίλο, όπως με έλεγε από το στρατό, πήγε εκεί μαζί με το παιδί του. Το παιδί του είναι 7-8 χρονών. Ούτε μιλάει, ούτε τίποτα. Μόνο σε κοιτάει και πάει τη μάτια αυτά και το πρόσωπο του είναι ένα αγριεμένο πρόσωπο. Δεν ήταν ομοφυλόφιλο. Λοιπόν, εγώ είχα πάει, αυτός είχε πάει πιο νωρίς, 20 μέρες. Εγώ την 20η, ας πούμε, πρώτη ημέρα, από αυτούς που ήταν στο μοναστήρι, πήγα εγώ την 21η ημέρα. Έμεινα μια εβδομάδα, 10 μέρες πόσες έμεινα, για να δω τον Άγιο Παΐσιο. Λοιπόν, και σε αυτές τις μέρες, αυτός το πήγαινε το παιδί, τον είπαν ότι αν πας εκεί, είναι ένα γέροντα, του λένε αυτό μπορεί να σου φέρει απέναντι αλλιώ, όπω το είπαν εκεί στη Θεσσαλονίκη. Το πήγε, το έφερε εκεί, είχε 20 μέρε όταν πήγα. Το παιδί αγιωνόταν κάθε μέρα το πρόσωπο. Και όταν ρωτούσε, κοιναζόταν. Είχε ένα τέτοιο πράγμα. Εκείνο το έβρεσε τώρα. Πήγαινε Τετάρτη και Παρασκευή δεν πήγε, γιατί ουσιαστικά στο κελί του Τιμίου Θεού που έκανε την άσκηση του Γέροντας Παΐσιου και το Σαββατοκύριακο που κατέβαινε στο μοναστήρι και νομοζήτη. Πήγαινε λοιπόν εκεί, αυτό ιδιαίτερα τον περίμενε και με το λείψανο του Αγίου Αρχιστοστάβλου και έβλεπαν συνεχώς να αλλοιώνει το πρόσωπο του παιδιού. Ομόφαινε κιόλας, άρχισε να ομορφαίνει. Πού και πού πέταγε μια έτσι, σαν να τσέπη. Δεν πέρασαν ποτέ 6-7 ημέρες, νομίζω ότι τα συμπλήρωνε 30 μέρες, το παιδί μίλησε. Μίλησε τελείως, αλλιώθηκε το πρόσωπο του, έγινε όμορφο. Αυτός έκανε. Μη είχαν βάλει κιόλας ο ηγούμενος, να το λέω, γιατί αυτός είχε αυτή τις αίμονες ιδέες που λέω το στραγγεύσιο που καθόλου. Εγώ φταίω. Διότι εγώ έπαιζε την πλησία και είπε ο Θεός, ο Θεός είναι αγάπη. Του ξανά έλεγα τίποτα αυτό. Γιατί όλες τις ώρες που πήγαινα εκεί περνούσε μαζί. Εγώ δεν είχα άλλο να πω. Γιατί δεν πήγαινα και πολύ στάκι. Λοιπόν, αυτό στο τέλος καθόντουσα λίγο και λίγο ο Άγιος Παΐσιος. Ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη. Δεν θα ξεχάσω την πήρε το παιδί να πούμε. Είναι ανηφορικό το μέρος για να βγει στον δρόμο για να πας και έτσι κάτι. Για να βγει στον κεντρικό δρόμο. Έκλειγε ας πούμε τη χαρά του βγήκε. Είναι σαν να το βλέπω. Αυτό είναι ένα άνθρωπο που είχα δει και με συγκλώνησε γιατί ακούω πολλούς που λένε δεν υπάρχει διάλογο, δεν υπάρχει τώρα, δεν υπάρχει το άλλο. Ιδίως αυτοί οι Ευρωπαίοι, οι Γάλλοι που φτάσουν στο σημείο, οι άλλοι θα είναι. Ένα άλλο το περιστατικό που μου έκανε πάλι η ιδιαίτερη εντύπωση ήταν είχε έρθει ένα στάθος καθηγητής και είχε από τη Θεσσαλονίκη και παντρευτεί μια πλούσια γυναίκα. Αλλά αυτή σχεδόν το μισό του σπουδού τον είχαν χάσει, αλλά αυτή ήταν πολύ κολλημένη με την οικογένεια του πατέρα της Χρυμάρης και σχεδόν είχαν φτάσει
να χωρίσουν. Τώρα βλέπω και ο κόσμος, ας πούμε, περιμένει και ένας δεν αποδέχει το Άγιο Παΐσιο. Εγώ ανέβαινα στο κελί του Πέτρου και Πάπου, είχα τον δικό μου του κόσμου από αυτό, μετά τώρα στην Παπαδούλα. Βλέπω αυτό τη συγκοινωνία, ας πούμε, στα Παπαδούλα, είχε αποφασίσει να χωρίσει. Και μέχρι τώρα που τον κρατούσε ήταν η φιλινάδα της γυναίκας, που ήταν πολύ καλή γυναίκα, και την έλεγε πώς θα χωρίσεις, τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει, δεν είναι σωστό, την έλεγε την κουμπέλα σήμερα. Δεν ήθελε να ρωτήσει, τον πήρε και στην άκρη και μίλησε, μου λέει, μου είπε το τι τον έκανε αυτή η γυναίκα, τον είχε εφάσει η κυριολεξία, μπορεί να μου έκανε με τρελό. Λέει όμως, εγώ τον είπα, λέω, κάτι καλαχωρίσει και τίποτα τραβήξει. Τώρα τραβήξει γιατί επειδή θα πήγαινα στο κελί του Πέτρου και του Πάμπου, πήγαινα εκεί για να κάνω την φασουλάδα από την Ευρωπαϊκή, τους γνώριζες του, και το μεσημέρι το πέρναγα εκεί το απόγευμα και ξανακατέβαινα, ήταν πολύ καν, πάω πάλι στην Παναγιώτα. Και βλέπω τον Γιώργο τα Παρίσι, να και εκείνο, να και σαν το μαλλό. Το μάλλον τον έκανα, πήγε τελείωρα. Εγώ είμαι τελείως λάθος, έτσι ήμουν. Πήγα στο μυαλό μου. Έπειγα, το απόγευμα κατέβηκα. Του λέω, γίνοντα τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο που κατέβηκε. Τι γίνεται. Λέω, αυτός πρέπει να χωρίσει, τι θα χωρίσει. Αυτός δεν θα χωρίσει και θα περάσει καλά μου. Λέω, τι μπορώ. Τι είναι αυτό, αυτό δεν έχει κάνει τίποτα. Λέει, άμα τον έλεγα, θα χώριζε. Άμα τον έλεγα, γιατί έχει δίκιο. Αλλά αναγκάστηκα, λέει, να μην το πω αυτό το πράγμα. Γιατί γι' αυτό και αυτό το λόγο. Αυτή θα αρρωστήσει τώρα θα, η γυναίκα του. Και ούτε ο πατέρας του μου άρεσε, επειδή έχουν οικονομικά κάποια προβλήματα, δεν θα βρεθούν δίπλα. Γιατί αυτή, και θα βρεθεί πάλι αυτός. Και θα γίνεται αιτία, λέει, και τη δυνάμει. Μετά από 2-3 χρόνια, πάνω στις καριές εκεί στο αυτό, λέω, αυτός δεν είναι αυτό τον ίδιο. Και αρχή με πήγε, ήρθε όπως αυτός και μου είπε, τι κάνετε, λέω, μαζί με έναν άλλο. Λέω, τι έγινε, χωρίζετε, κάνω πρέπει. Λέει, όχι, λέει, δεν χωρίσα μετά. Η γυναίκα μου λέει, αρρώστησε, πήγα εγώ τη μάνα του, του πατέρα του πάλι. Και τώρα αγαπιόμαστε πολύ, κοίταξε την αγαπή. Την αγαπάς παραπάνω από τον Θεό, γιατί θα πάρει να παίρνεις αυτό, γιατί. Και τότε μου είπε ένα, με που ανέφερε σε ένα παράδειγμα, ήταν ένας καθηγητής θεολόγου από τη Θεσσαλονίκη. Και λέει, τι να τον κάνω αυτόν τον άνθρωπο. Η γυναίκα του, αυτός πρέπει να ήταν γύρω στα 70. Είστε δικά την ηλικία, εγώ είμαι 65 χρόνια. Λοιπόν, και αυτή, η γυναίκα του, είχε καρκίνο. Και τώρα αυτός έκανε οικονομίες γύρω στο 1-2 εκατομμύρια ή στην άκρη. Γιατί να το πει. Και λέει, άκου τώρα τι σκέφτηκε ποιος είναι ο λογισμός. Και μου λέει, τι να τον πεις αυτός, είναι θεολόγος. Τι λογισμό έβαλε αυτό. Εσύ γύρω τα Παΐσια, λέει, μπορεί να ξέρεις αν θα ζήσει η γυναίκα μου ή όχι. Να μην βάλω αυτά τα χρήματα. Πού θέλω να ζήσω μετά τη ζωή, άκου. Πώς σκέφτηκε ο θεολόγος. Ναι. Και λέει, με παραξένευσε λέει αυτός ο άνθρωπος. Βλέπουμε ότι μερικά πράγματα, τι να τον πω λέει αυτό. Σκεφτότανε, αντί να πει ο Γιώργος θα πρέπει προσευχήσω να γίνει καλά και ό,τι πει μετά εγώ να γίνει καλά η γυναίκα μου. Ναι, αυτό σκέφτηκε διαφορετικά. Ο λογισμός του ήταν δηλαδή κακός λογισμός. Για τα χαρίσματα που είπε ο κ. Παΐσιο, θα πω ένα. Είμαστε τώρα στη Παναγούδα μέσα στο κελί μαζί του. Τον είχα πάει κάποια ονόματα, είχα κάποια άλλο σε πέρασμα. Εκεί που στεκόμαστε του λέει, μου φαίνεται, μου λέει, έρχονται τρία άτομα. Του λέω, τι μου φαίνεται τώρα, σήμερα τα λένε μου φαίνεται, έρχονται τρία άτομα, φαίνεται μου ότι ο ένας λέει είναι αυτή η έρκυρα, πατέρες λέει για τα καρύματα,
είναι πολιτικός μηχανικός. Ο άλλος μου είπε, είπε τι ήταν, ας πούμε, και οι τρεις. Τώρα ήταν αυτοί που τυπάνε, καθώς να πούμε έξω, λέει, γιατί ο Έλλης είναι πολύ καλός. Πολύ καλός άνθρωπος, έκανε συμβουσίες. Λοιπόν, τυπάνε, τραβάει το αυτό, τυπάνε, βγαίνουν έξω, πάει ο προτάρων γέροντας, όπως έκανε, εγώ από πίσω που λέει, καλώς τα παλικάρια, τους λέω, τι, να τους φιλέψει το κούμια. Λέει, δεν έκανε και αυτό ιδιαίτερη τύψη από πιάνους. Λοιπόν, λέει τώρα αυτό,